Θα θέλαμε και την άποψη του Κουκουέ γύρω από το θέμα του κορονοϊού, γύρω από το θέμα του πώς αντιμετωπίζουμε, αν αντιμετωπίζει σωστά η κυβέρνηση ή όχι, την κρίση αυτή που υπάρχει στην υγειονομική. Καταρχάς, οφείλουμε να ξεκινήσουμε από τα δεδομένα που έχουμε, όπου μία σειρά ευρωπαϊκές χώρες πλέον μιλάνε για δεύτερο κύμα το οποίο έχει αρχίσει να εκφράζεται. Το να επανερχόμαστε σήμερα και στην Ελλάδα σε μία λογική ατομικής ευθύνης και τιμωρίας, η οποία θυμίζει, αν θέλετε, και τις πρώτες στιγμές της εξάπλωσης της πανδημίας στη χώρα μας, ακριβώς φωτογραφίζει ότι παρά τις θυσίες που έκανε ο λαός μας, ο οποίος έμεινε δυνατός, έμεινε ασφαλής με τη δική του οργανωμένη πειθαρχία, έμεινε σπίτι, χωρίς βέβαια κατά την άποψή μας να υποστήλει και τη σημαία των διεκδικήσεων για τα σύγχρονα δικαιώματά του. Γίνανε πολλές μεγάλες κινητοποιήσεις σε κλάδους, στα σούπερ μάρκετ, στον τουρισμό, στις τηλεπικοινωνίες, η μεγάλη πρωτομαγέτικη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Όμως σε μεγάλο βαθμό το σύστημα υγείας της χώρας, το κρατικό σύστημα υγείας, το δημόσιο σύστημα υγείας παραμένει αθωράκιστο. Γιατί παρά τις εξαγγελίες και του Υπουργού Υγείας και των υπόλοιπων ότι θα γίνουν όλες οι προσλήψεις που χρειάζονται και τα λοιπά, συνεχίζει να λειτουργεί με πάνω από 15.000 συμβασιούχους ΣΟΧ ορισμένου χρόνου ή και διάφορων άλλων σχέσεων εργασίας, οι οποίοι κάποια στιγμή θα λείψουν, γιατί είναι πάρα πολύ μακριά οι ανάγκες, να πω μάλλον ο αριθμός κλινών σε ΜΕΘ και συνολικότερα, από αυτές τις οποίες ορίζει ο ΠΟΗ. Πολύ χαμηλό αριθμό διασωληνωμένων. Δηλαδή δείχνει ότι το σύστημα υγείας αντέχει και θα λέγαμε το παραπάνω την κρίση. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον αυτό αποδεικνύεται. Που δεν έχει αρχίσει ενδεχομένως να υπάρχει και να μην υπάρξει, λέμε εμείς, μια δεύτερη έξαρση του φαινομένου. Το ζήτημα όμως είναι το εξής. Δεν μπορείς εσύ να λες σήμερα ότι να πάω να πιάσω τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε κλίνες ΜΕΘ, όπου είναι ακριβώς ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, ο οποίος τύχησε δεκάδες χιλιάδες θύματα σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία κτλ. Δεν μπορείς να συνεχίζεις τη λογική της υποχρηματοδότησης και της εμπορευματοποίησης της υγείας, η οποία σε 10 χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και τώρα Νέα Δημοκρατία, έκανε μία μείωση των κλινών συνολικά γύρω στο 20% και έκλεισε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Δεν μπορείς να πηγαίνεις και να πανηγυρίζεις για τους συμβιβασμούς και τις διαπραγματεύσεις που κάνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν και το Συμβούλιο, οι οποίες ακόμα και έτσι ρίχνουν κατά πάνω από 8 δισεκατομμύρια τη χρηματοδότηση για την υγεία. Κύριε Νικολάου, είναι ένα πεδίο που χειρίζεστε, είσαστε ευρωβουλευτής, είσαστε στην Ευρώπη. Ένα σύντομο σχόλιο. Βεβαίως, να πούμε ότι οι ευρωβουλευτές τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ και των ευρωομάδων στις οποίες ανήκουν στηρίξαν το σχέδιο ανάκαμψης. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο μπήκαν στη διαπραγμάτευση για να καταρτηθεί το σχέδιο που καταρτίστηκε. Να πω καλύτερα, να είμαστε πιο ακριβείς. Τρία πολύ σύντομα σχόλια. Σεβόμενος. Ναι, δεν έχουμε και χρόνο, δυστυχώς. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για αριθμούς οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν ισχύουν. Γιατί μιλάει η Ευρωπαϊκή Ένωση για διαπραγμάτευση με τις χρηματαγορές μέχρι το 2026 για αυτά τα χρήματα, άρα ακόμα τα χρήματα τα κατανέμουμε, δεν έχουν έρθει. Δεύτερο σχόλιο. Στην Ελλάδα είδαμε πάρα πολλές φορές να έρχονται πάρα πολλά κονδύλια ευρωπαϊκά. Μάλιστα από το 2015 και η προηγούμενη κυβέρνηση της Δημοκρατίας, αλλά και όλες τις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα πρότευε στην απορρόφηση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ. Τι έγινε ενώ πρωτεύαμε στις απορροφήσεις κονδυλίων από το ΕΣΠΑ, έγινε πάνω κάτω αυτό το οποίο είπε και ο Πρωθυπουργός πριν από ένα μήνα, όταν είπε πήρατε και θα πάρετε κι άλλα. Σε ποιους αναφερότανε, σε ποιους απευθυνόταν ο Πρωθυπουργός? Στους μεγαλοξενοδόχους. Αυτοί, οι μεγαλοξενοδόχοι, οι μεγάλοι εφοπλιστές, οι μεγάλοι φαρμακοβιομηχανοί, οι άλλοι μεγάλοι επιχειρηματίες, πήραν πάρα πολλά λεφτά από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Για διάφορους τομείς που έχει βάλει σε προτεραιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές, η ψηφιακή οικονομία, τα δίκτυα. Την ίδια στιγμή που αυτοί έπαιρναν εκατοντάδες εκατομμύρια επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές από όλες τις κυβερνήσεις, οι εργαζόμενοι τους είδανε τους μισθούς τους να μειώνονται και μάλιστα, αν θέλετε, και το πόρισμα Πισαρίδη τώρα, για τι πράγματα μιλάει, ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να συνοδεύσουν τα κονδύλια που θα έρθουν και το έχει πει ανοιχτά. Άρα δεν ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης, δεν ενισχύεται η εργατική τάξη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι εργαζόμενοι κτλ. Ιδιωτικοποίηση από την Ευρώπη. Το ζήτημα δεν είναι η ζωή, όχι. Το ζήτημα είναι από ποιους τα παίρνουν και σε ποιους κατευθύνονται. Ωραία. Εμείς σωστό, αυτό είναι δευτερεύον. Εσείς θέλετε να είμαστε στην Ευρώπη. Προσέξτε να σας πω. Να σας απαντήσω αμέσως. Ναι. Πρώτα απ' όλα, από την Ευρώπη δεν μπορούμε να πάρουμε τη χώρα μας και να φύγουμε. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, να το πούμε έτσι, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι μια ένωση καπιταλιστικών κρατών που όλα έχουν ένα κοινό συμφέρον. Τι να κάνουν, αυτό που λέει το πόρισμα Πισαρίδη. Να ιδιωτικοποιήσουν και να εμπορευματοποιήσουν το ασφαλιστικό σύστημα. Αυτό λέτε. Θέλετε να είμαστε σε αυτή την ελαστικοποιήσουν, Ευρώπη, να ελαστικοποιήσουν τις θέσεις εργασίας. Αυτό το ερώτημα και την απάντησή σας να σας ευχαριστήσω γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να κόψουν τα επιδόματα αναγκαία, να κάνουν επιδόματα συνεργασίας, δηλαδή να πληρώνουν εργαζόμενοι στον εργοδότη τις ασφαλιστικές χώρες. Δεν θέλουμε. Α, δεν θέλετε. Και δεν φεύγετε. Θέλουμε όμως. Και πάτε και είσαστε. Να είστε σίγουροι, κύριε Λεβανέ, ότι όταν το ΚΚΕ και ο λαός αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας, θα λύσουμε και το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα λύσουμε και το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας. Και αν θέλετε προτάσεις από το ΚΚΕ, εγώ θα σας πω τρεις συγκεκριμένες που καταθέσαμε. Και είναι στο δικό σας γήπεδο.
κατάργηση του ένφια, τροπολογία καταθέσαμε, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιδιδεύματος για εισοδήματα μέχρι 30.000 ευρώ. Εκεί. Εδώ λοιπόν ορίστε προτάσεις. Μια τελευταία, δεν έχουμε χρόνο. Και ας τις καλύψετε και με τα ευρωπαϊκά χρήματα.